Η Μαρία Ζαχαράκη και ο Παντελής Βαλασόπουλος είναι κοντά μας για πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί με τα εθνικά μας θέματα. Να δούμε τι... Έχουμε και την Πενταμερή σήμερα. Έχουμε την Πενταμερή σήμερα. Να δούμε τι θα βγάλει, αν θα είναι... Με μια υπονόμευση, Μαρία, από τον Ταγκί Περντογάν, από τα αποδυτήρια στην πραγματικότητα, έτσι, πριν ξεκινήσει το μάτς. Καλημέρα. Καλημέρα από καλημέρα. Μένα. Καλημέρα. Χθες είχαμε τον κύριο Ερντογάν που εντάξει, ασχολήθηκε περισσότερο βέβαια με το θέμα της αρμενικής γενοκτονίας, με το πώς να αντιδράσει στον κύριο Μπάιντεν. Αλλά βέβαια ασχολήθηκε και με την Πενταμερή. Συνάντησε χθες τον κύριο Τατάρ εδώ, όπου διαπιστώθηκε η πλήρως ομοφωνία, όπως είπανε για αυτή την Πενταμερή σήμερα. Πάνε με διαφορετική βαλίτσα από ό,τι πάει η ελληνοκυπριακή πλευρά, η Ελλάδα και οι υπόλοιπες εγκύτριες χώρες. Πάνε με, έχοντας τη βαλίτσα τους ως περιεχόμενο τα δύο κράτη, φυσικά. Και σε αυτό θα επιμείνουν. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση όπως διατράνωσαν χθες και ο κύριος Τατάρ και ο κύριος Ερντογάν μετά τη συνάντησή τους. Τώρα θα δούμε εκεί πέρα τι τείχος σήμερα, αύριο και μεθαύριο, τι τείχος θα αντιμετωπίσουν από τον υπόλοιπο κόσμο ουσιαστικά και από την Ελλάδα αλλά και από τα Ηνωμένα Έθνη. Βέβαια πηγαίνουν στη βαλίτσα τους να πω, μιας και ξεκινάμε με αυτό το θέμα, πηγαίνουν και με ένα δημοσίευμα, βρετανικό δημοσίευμα της Anti Express, η οποία αυτό το δημοσίευμα τι λέει, ότι η Αγγλία είναι έτοιμη ουσιαστικά να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα ως ξεχωριστό κράτος σε περίπτωση βέβαια που δεν υπάρξει κάποια συμφωνία στη Γενέβη ή στις μεθεπόμενες διαπραγματεύσεις, αν δεν υπάρξει κάποια συμφωνία για λύση δύο κρατών. Που σημαίνει ότι η Βρετανία διαφοροποιείται, αν πιστέψουμε το δημοσίευμα ότι είναι έτσι. Πάντως αναφέρθηκε σε αυτό το δημοσίευμα και ο κύριος Τατάρ, που σημαίνει ότι κάτι μάλλον πρέπει να ισχύει. Δεν είναι καπνός χωρίς φωτιά. Κάτι η Βρετανία έχει ψιθυρίσει ίσως στα αυτιά της Τουρκίας και των κατεχομένων. Και αυτό είναι μια εξέλιξη που εκπλήσει δυσάρεστα βέβαια, αν μία από τις εγκύτριες χώρες προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Τώρα θα δούμε. Μπορεί βέβαια να είναι και ένα τέχνασμα επικοινωνιακό πριν τη Γενέβη, προκειμένου να πιεστεί η ελληνική και η ελληνοκυπριακή πλευρά. Πάντως έχει προκαλέσει αίσθηση και το γεγονός ότι και αυτό το μάθαμε χθες από τα κυπριακά μέσα και από τα τουρκοκυπριακά, ότι έχει χαθεί ο χάρτης με τον οποίο είχε πάει στο Κραν Μοντανά η τουρκοκυπριακή πλευρά. Και τότε θυμόμαστε ζητούσε να έχει το 28-29% του νησιού και το υπόλοιπο να παραχωρηθεί στους Έλληνες, στους Ελληνοκύπριους. Και αυτός ο χάρτης έχει χαθεί και αλληλοκατηγορούνται τώρα στα κατεχόμενα. Πού είναι αυτός ο χάρτης? Και σήμερα και αύριο δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί η τουρκοκυπριακή πλευρά, γιατί αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση, μια συζήτηση με την ελληνοκυπριακή πλευρά, δηλαδή πώς θα χωρίσουμε το νησί. Τώρα θα δούμε. Πάντως δύσκολη μέρα πάντως η σημερινή και στη σκιά της προηγούμενης, της πολύ πρόσφατης δημόσιας αντιπαράθεσης δεν διατσαβούσε. Να δούμε πώς θα είναι και το κλίμα μεταξύ των δύο υπουργών. Ακριβώς, να θυμίσουμε ότι τα δύο κράτη ουσιαστικά είναι νομιμοποίηση κατοχής μετά από εισβολή. Βέβαια. Κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό από τη διεθνή κοινότητα. Βέβαια. Αλλά να δούμε και ποια ενδεχόμενα παιχνίδια παίζονται στο παρασκήνιο. Με αυτό που λέει η Μαρία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.